καλημέρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Καλημέρα. Σωτήρη επίση, όπω και ο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Είστε αυτή ναι. η διάδα τη λαϊκή εισπήρωση. Εσεί θα είστε υποψήφιο για την περιφέρεια κεντρική Μακεδονία. Και ο κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο, ευρωβουλευτή τώρα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, θα είναι υποψήφιο για το Δήμο, Θεσσαλονίκης. Δήμο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αλλά όλα τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματο, είτε για περιφέρεια είτε για Δήμου τη Θεσσαλον... Ελλάδο, είναι λαϊκή εισπήρωση. Έτσι. Γιατί και όλοι είναι... είστε και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματο. Εκτό από αυτό ναι. είναι ένα όνομα το οποίο σηματοδοτεί καταρχήν ότι. Ο λαός δεν πρέπει να περιμένει μεσίε, δεν πρέπει να περιμένει σωτήρε. Η διέξοδο η λύση βρίσκεται σε αυτή την ευρεία λαϊκής εισπύρωσης, στην κοινωνική συμμαχία που μπορεί να δώσει, να ταράξει ναι. τα μέρα σήμερα και να δώσει Γιατί δεν είναι και έναν κεντρικό και να και ένα πολιτικό δω. χαρακτήρα σε όλο αυτό, δηλαδή... Ε... Τώρα, θα μπορούσατε κάλλιστα, παρότι είστε υποψήφιο Περιφερειάρχη, να μιλήσετε για τα κόκκινα δάνεια, για αυτή τη συμφωνία, για τη συνταγματική αναθεώρηση. <Και> γιατί πάντα έχει ένα κεντρικό πολιτικό επίδικο το κομμουνιστικό κόμμα, κόμμα Ελλάδα, το οποίο είναι κοινό σε όλη την Ελλάδα. Είτε είναι Δήμο, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι Σωματεία, είτε είναι Βουλή. Ε, δεν είναι απλά ότι το κάνουμε εμεί. Έχει και ένα mm -hmm. αντικειμενικό στοιχείο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πούμε, η εκλογική μάχη για την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία δεν άπτεται των ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη, το δρόμο ανάπτυξη. Το δρόμο ανάπτυξη, τι εξελίξει στην περιοχή μα, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο που διαμορφώνει την καθημερινότητα των πολιτών και εδώ πέρα στην περιφερειά μα. Mm -hmm. από, ε, από αυτή την άποψη θα μπουν στο επίκεντρο και στην προεκλογική ατζέντα όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το λαό μα. Φυσικά, χωρί να κρύβουμε έτσι και ε, ζητήματα που αφορούν και πιο συγκεκριμένα την περιφερειά μα, ε, ε, ελλείψει σε έργα, σε υποδομέ, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και κατά τη γνώμη μα είναι απόρρια τη ε, κεντρική πολιτική και εκφράζονται με έναν τρόπο όπω εκφράζονται, για παράδειγμα, στην Αττική, μπορεί να εκφράζονται και εδώ στην περιφέρειά μα. Μάλιστα. Ε, θα ήθελα λίγο έτσι ένα σχόλιο yeah. για το κομματικό Κόμμα Ελλάδο και για τα κόκκινα δάνεια, γιατί είναι κεντρικό πολιτικό θέμα σήμερα. Yeah. Και αν πιστεύετε ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει τι εκλογέ, είτε αυτέ είναι δημοτικέ και περιφερειακέ, είτε εθνικέ, γιατί νομίζω ότι ήταν ζητούμενο για την κυβέρνηση να, να έρθει σε έναν συμβιβασμό τέτοιο που να πετύχει και την προστασία των τραπεζών ε, αλλά και την προστασία αυτού που λέει λαϊκή κατοικία. Mm -hmm. Και επειδή λέει λαϊκή κατοικία η κυβέρνηση, ξέρω ότι εσεί έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα λαϊκό. Εντάξει, αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει οπωσδήποτε την επικαιρότητα. Mm -hmm. Τώρα εντάξει, σε ποιο βαθμό θα απασχολήσει τι τοπικέ ή τι περιφερειακέ εκλογέ. Πάντω είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε και τι τελικέ διατυπώσει, γιατί με βάση και αυτέ τι τελικέ διατυπώσει υπάρχουν δηλαδή τα ρεπορτάζ που δίνουν κάπως έτσι τις, το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται η συμφωνία. Αλλά όταν έρθει και κλείσει η συμφωνία θα τοποθετηθούμε και συγκεκριμένα και πιο ιδιαίτερα για τι διάφορε διατάξει. Εγώ ήθελα να πω όμω το εξή, το οποίο μα προβληματίζει και νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει και πάρα πολύ κόσμο. Μέσα σε ποιο πλαίσιο συζητάμε. Δηλαδή, μέσα σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται και αυτή η ρύθμιση. Συζητάμε σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα κόκκινα δάνεια πρέπει να μειωθούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα κολοσιαίο ποσό μέχρι το 2021. Σε ένα πλαίσιο που φέρνει μόνο τη χρονιά που τρέχει δεκάδε χιλιάδε πληστηριασμού. Άρα, κατά τη γνώμη μα, μέσα σε αυτό το συνολικό πλαίσιο, λοιπόν, αυτό που γίνεται. Είναι να ενταθούν οι εκβιασμοί, η θηλιά γύρω από τα εργατικά και τα λαϊκά νοικοκυριά, έτσι ώστε όσοι μπορούν και με οποιονδήποτε τρόπο να φτάσουν στο ταμείο να, έτσι, την, για ε, να ε, την, ενισχυθούν δηλαδή, οι τράπεζε. τουλάχιστον αυτό που διαραίεται ω πληροφόρηση. Είναι ότι για αυτού που έχουν χαμηλά εισοδήματα, που δεν τα καταφέρνουν με τη σύνταξή του ή με το μισθό του, ακόμα και για ελεύθερου επαγγελματίε που πήραν δάνειο και έβαλαν υποθήκη το σπίτι του, αυτού προστατεύει. Δεν προστατεύει ε, επιχειρηματίε που πήραν ένα δάνειο και τώρα μπορεί καλούντε, να το πληρώσουν τέσσερι και πέντε φορέ, ενώ βγάζουν χρήματα, αλλά καλούνται τέσσερι-πέντε φορέ πάνω την αξία του σπιτιού να πληρώσουν ένα δάνειο. Ούτε αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Όσον αφορά δηλαδή αυτό που κοίταξε... εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σε δηλαδή τους εργάτες, τους ανέργους Να. και όλα αυτά η σχετική ρύθμιση νομίζω το το, το, το πετυχαίνει και με το παραπάνω. Καταρχήν εμεί κάναμε κριτική και στην προηγούμενη ρύθμιση στο νόμο mm -hmm. Κατσέλη λοιπόν, που από ό,τι φαίνεται μιλάμε για ένα, μια σειρήκνωση των, α, και ένα περιορισμό της προστασίας. Τη ε, πρώτη κατοικία. Υπάρχει το ζήτημα καταρχήν ότι η την δυνατότητα τη δικαστική προστασία και μιλάμε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Που εκεί πάει ο δανειολήπτη με την τράπεζα και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και γνωρίζουμε ποιο είναι στην, ε, ασ, στην πιο ισχυρή θέση. Υπάρχει μια σκέψη για περιορισμό του ύψου του εισοδήματο έτσι το οποίο θα μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση. Εμείς και στον προηγούμενο νόμο Κατσέλη είχαμε καταθέσει υπεύθυνες προτάσεις και στη Βουλή διαχρονικά και όχι μόνο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενα και ζητούσαμε να διευρυνθούν αυτά τα όρια. Ακριβώς γιατί η συνολική μας αντίληψη είναι ότι δεν ε, αυτέ οι αριθμοί δεν πρέπει να αφορούν μόνο ανθρώπου, οικογένειε οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά σε κατάσταση εξαθλίωση, δηλαδή τρώνε από τα συσίτια, είναι και οι δύο άνεργοι κτλ. Αλλά και οι οικογένειε που τα βρήκανε σκούρα μέσα στην κρίση, που μειώθηκε το εισόδημά του, που μπορεί να δουλεύουν, αλλά με ένα εισόδημα το οποίο είναι περιορισμένο και πραγματικά πρέπει να προστατευτούν και αυτέ. Ε, οι οικογένειε. Κατανοητό, έτσι και λίγο, νομίζουμε ότι το επίδικο για το επόμενο διάστημα είναι πραγματικά με βάση και τι εξελίξει που θα έχουμε να ορθωθεί ένα κίνημα, ένα τείχο mm -hmm. αντίσταση απέναντι σε ενδεχόμενου πληστηριασμού ε, και απολύτω κατοικίε από, από οικογένειε. Ε, ε, να πούμε στου τελευταίου ότι σε λίγο θα είναι εδώ Δημήτρη Κουβεντζόπουλο σε λίγα λεπτά για να μα δώσει και πληροφορίε τι ακριβώ ε, περιλαμβάνει αυτό το ε, πλαίσιο που. Ε, στο οποίο συμφώνησαν χθε κυβέρνηση και τραπεζίτε, αλλά έχουμε και ένα νέο γύρο, θα πρέπει και αυτό να εγκριθεί. Ε, τι θα είναι η αιχμή του δόρατο στην υποψηφιότητα του Κομμουνιστικού Κόμματο για την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, πέρα από αυτό, ναι. θα είναι για παράδειγμα το αγροτικό. Σα βάζω ένα άλλο ζήτημα που είναι και σε αυτό σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο πολύ έντονο από του αγρότε. Είχαμε την απόρριψη τη πρόταση από την κυβέρνηση. Έχουμε τη ε, θέση μάχη στα πράσινα φανάρια, σε ό,τι αφορά εδώ την περιοχή. Θα πάτε από εκεί. Ε, κοιτάξτε, εντάξει, εμεί mm -hmm. καταρχήν η Λαϊκή Συσπήρωση τη Κεντρική Μακεδονία είναι η μόνη δύναμη, η μόνη παράταξη η οποία έχει συμπαρασταθεί διαχρονικά στου αγώνε των αγροτών και τοποθετήθηκε συγκεκριμένα και πάνω στο πλαίσιο διεκδικήσεων σε αυτά που ζητάνε οι, οι αγρότες, αγρότε, δηλαδή πάνω σε αυτή την στη συγκύρια. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι τα αιτήματά του είναι δίκαια. Έτσι, όταν οι άνθρωποι ζητάν να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Όταν ζητάν δίκαιες τιμές για τα προϊόντα τους, νομίζουμε ότι και ο κόσμος γενικότερα που μας ακούει και οι εργαζόμενοι οι αυτοπασχολούμενοι μπορούν να, να κατανοήσουν τη θέση στην οποία βρίσκονται ε, αυτοί οι άνθρωποι και ταυτόχρονα να συγκροτήσουμε και αυτό που λέγαμε πριν, μια μεγάλη λαϊκή συμπύρος, μια κοινωνική συμμαχία που θα βάλει μπροστά δίκαια αιτήματα που αφορούν όλες τις Κοινωνικέ ομάδε, όλα τα ε, λαϊκά στρώματα. Έτσι, ένα στοιχείο είναι αυτό και οπωσδήποτε και τα ζητήματα τη αγροτική ανάπτυξη, η θέση των αγροτών, ε, θα είναι ένα βασικό πυλώνα και στι προτεραιότητε τι οποίε βάζουμε εμεί όσον αφορά το τι πρέπει να συζητηθεί, το που το πρέπει το να κινηθεί. δεν καταστή. ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Ε, εντάξει, τώρα mm -hmm. βέβαια. Τι να πω ναι, Είναι, είναι η ναι. σε, σε τι πιστεύετε ότι ε, αυτό που προτάθηκε από την κυβέρνηση σε σχέση με τα αγροτικά αιτήματα ε, δεν. Ε... Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω δεν ακριβώ το διάλογο. Πάντω, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και φυσικά θα τοποθετηθούμε και συγκεκριμένα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στην προπαγάνδα του προηγούμενου διαστήματο, που κατά τη γνώμη μα είναι προκλητική, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, να λέγεται ότι τέλο πάντων αυτοί οι άνθρωποι αγρότε είναι οι κερδισμένοι τη κρίση, ότι δεν έχουν βρεθεί στην ίδια θέση που βρέθηκαν οι εργαζόμενοι στι πόλει. Αυτό το πράγμα, εντάξει, ε, πέραν όλων των άλλων. Ε, λειτουργεί ενισχυτικά και σε μια ανθρωποφαγία, σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό, mm -hmm. δηλαδή ο φτωχό, ο εξαθλειωμένο να τα βάλει με ένα μεροκαματιάρι αγρότη που παλεύει στο χωράφι να βγάλει ένα αξιοπρεπέ ε, 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 εισόδημα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα, σας λέω, τα αιτήματα τα οποία θέτει το, το αγροτικό κίνημα είναι επίκαιρα, είναι αναγκαία για αυτούς για να μπορούν να συνεχίσουν στην παραγωγή του κτλ. προφανώς συγκρούονται με το συνολικό πλαίσιο και την ατζέντα την οποία βάζει ε, η κυβέρνηση. Και βέβαια, ε, εμεί πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν οι αγρότε μέσα από τη, το συντονισμένο αγώνα του σε παναλλαδικό επίπεδο και με τι μορφέ που οι ίδιοι με συλλογικό τρόπο ε, αποφασίζουν να ασκήσουν την απαραίτητη πίεση mm -hmm. και να έχουν και κράτηση. Α πάμε τώρα στα καθαρά αυτοδιοικητικά και σε αυτό που είναι επιδίωξη για τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονία. Ποιο είναι ο στόχο, Εννοείται εκλογικό ή ο στόχο. Και ποιο είναι ο στόχο, ε, Δηλαδή, εμείς... θα είναι, είναι η νη διοίκηση τη περιφέρεια που βέβαια κρατάει αρκετά ε, χρόνια ε, και είναι και, λίγο mm -hmm. πολύ με μια διαδοχή, θα έλεγα εγώ. Με μια, μια χρονική διαδοχή. Mm -hmm. ε, παρότι ακολουθήθηκαν διαδικασίε Ψωμιάδη, ε, Τζιτζικώστα, ε, Ένα άνθρωπο που απολαμβάνει και μεγάλη αποδοχή ε, και, και μεγάλα ποσοστά. Εγώ θα πω το εξή: Ότι μα απασχολεί σε όλη αυτή την περίοδο που έχουμε μπροστά μας και τις πολλαπλές εκλογικές μάχες. Αφενός, μεν, να μην κάτσει ο κόσμος, να το πούμε έτσι, στον καναπέ, στα αυγά του, να ενισχυθούν εστίες αντίστασης, διεκδίκησης για όλα τα ζητήματα και τα ζητήματα που αφορούν έργα ή υποδομέ και από την άλλη να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης πραγματικά το τι είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα για να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής μας γενικότερα αλλά και εδώ στην περιφέρειά μας. Στα πλαίσια αυτά προφανώς θα ε, ξετυλίξουμε και μια αντιπαράθεση και με τι άλλε παρατάξει, οι οποίε είναι δοκιμασμένε. Ναι, θα είναι καθαρά αρχόνια. δηλαδή από το διοικητική Έτσι. ή θα, λέτε, θα πηγαίνετε εσεί τώρα στι εκλογέ και θα λέτε ε, Το πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, και ξεχνάω ποιο είναι στην κυβέρνηση. Να σα πω ορισμένα στοιχεία για τη διοίκηση Τζιτζικώστα και αν θέλετε μπορώ να κάνω και ένα μικρό σχόλιο. Εντάξει, αρχή mm -hmm. τη προεκλογική καμπάνια είναι, δηλαδή λίγα δεδομένα έχουμε και από τον κάθε υποψήφιο και των υπολείπων κομμάτων. Λέμε γιατί εντάξει, ο κύριος Τζιτζικώστα διοικεί, η παράταξή του είναι εκεί. Κύριο, η, διοίκηση τη περιφέρεια, η παράταξη του κ. Τζικώστα, έχει συνυπογράψει πολιτικά όλη την αντιλαϊκή πολιτική. Ανήκει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είναι μια συγκεκριμένη παράταξη, η οποία έχει στηρίξει αντιλαϊκού νόμου, μνημόνια, το συνολικότερο πλαίσιο. Άσχετα αν ο ίδιο εμφανίζεται ότι έρχεται να μπαλώσει τρύπε από το κακό το κράτο, το οποίο δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Το δεύτερο ζήτημα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η ε, υπηρετεί την μετατροπή τη περιφέρειάς μα σε πύλη εισόδου προ τα Βαλκάνια όλων αυτών των επικίνδυνων, εμεί λέμε, Αμερικανονατολικών σχεδιασμών, επιχειρηματικών πλάνων μεγάλων ομήλων, που έφεραν στο προσκήνιο τελικά Α, και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι αντίθετο όμω η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, προσέξτε, προσέξτε. Συμφωνείτε προσέξτε. με την Ερμηνεία που είναι αντίθετη Συμφωνία όμως, των Πρεσπών. Όμω, λέω, αυτοί οι σχεδιασμοί, στου οποίου δεν διαφωνεί επί τη ουσία ο κ. Τζιτζικώστα, έφεραν στο προσκήνιο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί η ουσία τη βρίσκεται ακριβώ στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ στα Αυτό Βαλκάνια. Και πήγε μετά να ψαρέψει βέβαια στα θολά νερά του εθνικισμού και εμεί κάναμε τεκμηριωμένη κριτική. Έτσι, στηρίζοντα συλλαλητήρια που είχαν και ένα άρωμα, δεν ήταν φυσικά όλο ο κόσμο, αλλά είχαν ναι, παρουσία συγκροτημένων ναι, ομάδων. Και τα λοιπά. με αυτή την επιλογή δεν βοηθήσατε αυτού που ήταν υπέρ του αντιεθνικισμού, αλλά αυτού που είναι υπέρ του εθνικισμού και του οποίου ε, τώρα καλά. λέτε ότι ανοίξαν τι πύλε. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Ναι. Τώρα είναι το να κατηγορήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στι δυνάμει λαϊκή εισπήρωση για εθνικισμό. Εντάξει, ξεπερνάει τα όρια του γελίου. Έτσι, Κατά τη γνώμη μου. Όχι είπα... να, πω ένα δεν... να πω ένα παράδειγμα. Δεν το, δεν το μετέφερα έτσι. Να... Είπα όχι, όχι. Ότι ναι. Δεν βοηθήσατε τι δυνάμει του αντιεθνικισμού, αλλά βοηθήσατε. Να σα ρωτήσω, ε, γνωρίζετε πολύ καλά τι έγινε στα σχολεία το προηγούμενο διάστημα. Mm -hmm. Ποιε δυνάμει πρωτοστάτησαν στα σχολεία για να μπει ένα φρένο να κοντραριστεί αυτή η προσπάθεια, τα παιδιά να στοιχηθούν πίσω από αλυτρωτικά αποθηνικιστικά συνθήματα. Δεν ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Δεν ήταν η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα που συγκρούστηκε στην πράξη με μηχανισμού. Βγήκανε μπροστά τα παιδιά και πάλεψαν. Λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι τελευταίο. Αλλά εντάξει, προφανώ να μπει εμπόδιο στον εθνικισμό με μια, με μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί την διεύρυνση τη συνατολική παρουσία στη χώρα μα, έχοντα συγκυβερνήσει και μιλάω συγκεκριμένα για το ΣΥΡΙΖΑ, με του ΑΝΕΛ, με το γνωστό ακροδεξιό λόγο και δίνοντα πάτημα τόσο καιρό έτσι, για την αντιδρα... της, αντιδεξιά του περιτορία, δεν νομίζω ότι μπαίνει έτσι. Φρένο. στην περιφέρεια που διεκδικεί εκ νέου την ψήφο. Θα σταθείτε, δηλαδή σε συγκεκριμένα Φυσικά. ζητήματα. Ναι, γιατί δεν mm. με αφήσατε πριν να mm. ολοκληρώσω. Έλεγα δύο στοιχεία έτσι, τα οποία είναι σημαντικά, που καθορίζουν και το γενικό πλαίσιο τη άσκηση τη πολιτική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άσκηση πολιτική από τη διοίκηση τη περιφέρεια, είχαμε προφανώ και την, μια συγκεκριμένη ιεράρχηση έργων και παρεμβάσεων, τα οποία έγιναν στην περιφέρεια και κατά τη γνώμη μα πρέπει αυτή η ιεράρχηση να αμφισβητηθεί. Γιατί είναι μια πολιτική, μια κατεύθυνση η οποία έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία για παράδειγμα για απαραίτητα έργα αντιπλημμυρική προστασία, αντισυσμική θωράκιση, αντιπυρικής προστασία και άλλα έργα, έτσι Δεν θεωρούνται αυτά τα έργα επιλέξιμα, μπαίνουν στην άκρη και ό,τι γίνεται, γιατί γίνονται ορισμένα πράγματα, αποτελούν πραγματικά μπαλώματα, mm -hmm. αν θέλετε, σταγόνα στον ωκεανό, πάντως δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο ε, σχέδιο σε επίπεδο περιφέρειας για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πολύ ε, σημαντικά ε, ζητήματα. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα πολύ ε, συγκεκριμένο δηλαδή, πλαίσιο, το οποίο εμεί. Είχαμε παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα και θα το αναδείξουμε και όλο το επόμενο Κλείνοντας, διάστημα. Θα ήθελα, έτσι, επειδή είναι και η πρώτη. Ε, δεν ξέρω, ε, τουλάχιστον σε εμά εδώ Ρερτρία είναι πρώτη φορά, να μα δώσετε και μερικά στοιχεία έτσι, προσωπικά. Ε, από ποιου αγώνε προέρχεστε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπω ξέρω, για βιογραφικά πολιτικά που προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Ε, Δουλειά. Εντάξει, εδώ mm -hmm. μεγάλωσα, στη mm -hmm. Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα συγκεκριμένα. Α, δικό μα είστε εσεί. Ναι. Τώρα δεν ρωτάω ομάδα, εδώ γιατί. Ναι. Ε... Τούμπα σε ποια περίπτωση. Εδώ πήγαμε σχολείο, εδώ πήγα σχολείο. Κάτω του πάνω μπα... του... του μπα. Άνω του πάνω του... Στη Μαλακοπή συγκεκριμένα. Στη Μαλακοπή και εσεί. Ναι. Ναι. Αυτή η Μαλακοπή. Έτσι. Ναι. Πολιτικό μηχανικό, είμαστε στο mm -hmm. επάγγελμα, με ένα μεταπτυχιακό σε αντισυσμικέ κατασκευέ. Δηλαδή κοντά στην Αγία Βαρβάρα κάπου μένετε. Όχι, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω από την Αγία Βαρβάρα. Ε, από... Βλέπω έγαμο ε, στο δεξί, ε, από, στο δεξί ε, εντάξει, η θερίβερα, Από σημαίνει... μικρό ναι, ναι. δραστηριοποιήθηκα στο μαθητικό κίνημα, μετέπειτα στο φοιτητικό κίνημα. Κατόπιν φυσικά στα... στου αγώνε ναι. ε, των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών που είναι και το... Από τη νέα γενιά του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Ε, εντάξει, από τη, νέα γενιά, ναι. από την νέα γενιά. Η ουσία βέβαια είναι οι νέοι άνθρωποι να έχουν να πούν και να κάνουν κάτι καινοτόμο και νέο. Έτσι, <laughs> για την νέα γενιά, γιατί είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα νεαρά σε ηλικία στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων να εφαρμόζουν μια πολύ Καλή ξεπερασμένη επιτυχία. πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Σα αφήσαμε να τα πείτε, γιατί είναι και δύσκολο να διακόψω ναι. του προσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματο. Α, ναι. Μην μη, ναι, δηλαδή το, το, έχω να το λέω. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Εγώ επιτυχία. Κύριο Σωτήρη Αβραμόπουλο είναι υποψήφιο τη Λαϊκή Ισπήρωση, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, για την περιφέρεια κεντρική Μακεδονία.